Η περίοδος που επιλέγει η κυβέρνηση να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο με σοβαρές ανατροπές για την πρόσβαση και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπακούει, όπως μονότονα επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, αλλά πυρπολεί την κοινή λογική. Και ζητάτε μάλιστα και τα ρέστα από πάνω, γιατί διαδηλώνουν οι φοιτητές. Όταν σκόπιμα επιλέγετε αυτή την περίοδο να φέρετε τις ανατροπές στα πανεπιστήμια και βάζετε μάλιστα και απουσιολόγους να μετράνε ποιοι συμμετέχουν σε αυτές. Μη μετράτε, θα χάσετε το μέτρημα, είναι χιλιάδες. Όταν χιλιάδες φοιτητές αγωνιούν για την προοπτική των σπουδών τους μετά από ένα χρόνο που παραμένουν τα πανεπιστήμια κλειστά. Οι πρωτοετής φοιτητές δεν έχουν δει καν πως είναι ένα φοιτητικό αμφιθέατρο. Για δεύτερη ακαδημιακή χρονιά οι φοιτητές συνεχίζουν να κάνουν τους επιστήμονες διαλληλογραφίας χωρίς πρόσβαση σε εργαστήρια, κλινικές, πρακτικές, συσσωρεύοντας διδακτικά κενά. Και τι κάνετε εσείς? Τρέχετε να αξιοποιήσετε την πανδημία, όχι για να υλοποιήσετε τα λογικά αιτήματά τους, τα λογικά αιτήματα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας που θα επέτρεπαν την με ασφάλεια επιστροφή των φοιτητών στα αμφιθέατρα, αλλά νομοθετείτε πώς θα τους βγάλετε μια ώρα αρχίτερα από αυτά. Αντί να την αξιοποιήσετε ως ευκαιρία για να αναπτυχθούν αίθουσες εργαστηρίων, υποδομές που έλειπαν από τα ιδρύματα και πολύ πριν την πανδημία, σε δημόσια κτίρια που αραχνιάζουν ή που τα προορίζετε για ξεπούλημα. Με το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό που κι αυτό λιμνάζει αναξιοποίητο και για το οποίο κλαίγεστε όταν καταλήγετε στο brain drain. Αντί να προσλάβετε λοιπόν αυτούς, μπας και καλύψετε κανένα από τα χρόνια κενά, προσλαμβάνετε μόνιμους ειδικούς φρουρούς να αστυνομεύουν τα πανεπιστήμια, για τους οποίους βρήκατε βέβαια στο άψεσβή σε 30 εκατομμύρια ευρώ και άλλα καμπόσα για να βάλετε μηχανισμούς παρακολούθησης. Όπως βέβαια, στο άψεσβή σε βρήκατε και το ιδανικό background, τις απαράδεκτες εικόνες των γνωστών προβοκατόρικων μηχανισμών στην ΑΣΟΕ και αλλού, που ομολογουμένως σας προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σήμερα. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, γιατί πραγματικά από το πρωί ακούμε να επαναλαμβάνονται για τις εικόνες τρόμου στα ελληνικά πανεπιστήμια και θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι παίζαμε σε θρίλερ στη νομική και στις άλλες σχολές του κέντρου. Έλεος! Οι εικόνες τρόμου για τους φοιτητές των πανεπιστημίων ήταν όταν χρειαζόταν να πληρώσουν τους λογαριασμούς από την ανεπαρκή μέριμνα, όταν χρειαζόταν να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από όλα αυτά που κόβατε και για αυτά που δεν φτάναν ποτέ τα κονδύλια των πανεπιστημίων, γιατί κάθε χρόνο κόβατε όλο και περισσότερο τη χρηματοδότηση. Από τέτοιες διεκδικήσεις θέλετε να θωρακίσετε το πανεπιστήμιο με κάμερες αλλά και με πειθαρχικά συμβούλια που θα επιβάλλουν ακόμα και τη διαγραφή των φοιτητών που τολμάνε να ενοχλούν, όπως λέτε, την εκπαιδευτική διαδικασία, διεκδικώντας την ικανοποίηση μορφωτικών δικαιωμάτων, μέριμνας, αυτούς που εναντιώνονται στην επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, αυτά που γεννήκευσε ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια και τα βρήκατε εσείς έτοιμα. Σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων, δραστηριότητες που υπονομεύουν το ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η ικανοποίηση αυτών των διεκδικήσεων θα αποτελούσε ουσιαστική διευκόλυνση και για όλους αυτούς που καθυστερούν να τελειώσουν τις σπουδές τους. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί για την πλειοψηφία τους η δουλειά είναι μονόδρομος για να καλύψουν το βαρύ κόστος των σπουδών. Και τους κουνάτε προκλητικά το δάχτυλο γιατί καθυστερούν να αποφοιτήσουν. Λύνει τα αλήθεια το πρόβλημά τους αυτό? Ακριβώς το αντίθετο κάνετε. Αντί να τους διευκολύνετε με παροχή ουσιαστικής φοιτητικής μέριμνας για να μπορούν πράγματι να σπουδάζουν αναπόσπαστοι, απομακρύνετε περισσότερο την ολοκλήρωση των σπουδών τους με τα μισά μαθήματα κάθε έτος, δηλαδή τους μετατρέπετε εσείς σε αιώνιους. Και μάλιστα, η προϋπόθεση που βάζετε αποτελεί πραγματικά μνημείο υποκρισίας. Ζητάτε να αποδεικνύουν οι εργαζόμενοι ένσημα 20ωρη βδομαδιά της εργασίας. Καλά, αλήθεια, δεν ξέρετε την κατάμαυρη πραγματικότητα για τους εργαζόμενους φοιτητές που αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή της ανασφάλιστης και ελαστικής εργασίας? Αν δεν την ξέρετε εσείς, να πάτε να ρωτήσετε τα στελέχη της ΔΑΠ που κάνουν τους μανατζαρέους, τις καφετέρειες και τα μπαρ και τροφοδοτούν αυτή τη δεξαμενή με ανασφάλιστους εργαζόμενους. Στα όρια της απανθρωπιάς είναι και η ψυχρολουσία που κάνετε στους χιλιάδες μαθητές, νομοθετώντας ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Και μάλιστα 3 μήνες πριν τις Πανελλήνιες.
όταν σήμερα ανακοινώνεται ξανά το κλείσιμο των σχολείων. Όταν επί ένα χρόνο βιώνουν το ίδιο καρδιογράφημα του άνοιξε-κλείσε, με τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης να πολλαπλασιάζει τα μορφωτικά κενά και να αφήνει ακόμα πιο πίσω τους αβοήθητους μαθητές, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής αποτελεί τη χειρότερη εκδοχή του αποτυχημένου πειράματος της βάσης του 10, αφού δίνει αποφασιστικό λόγο για την επιλογή των φοιτητών στα ίδια τα ιδρύματα, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την κατηγοριοποίηση τμήματων, αλλά και πτυχιούχων, ακόμα και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Και αναρωτιέστε δίθεν αθώα, είναι δυνατόν να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με βαθμολογίες 2 και 3? Γιατί δεν αναρωτιέστε όμως ποιανού έργο είναι αυτές οι επιδόσεις των μαθητών? Ποιανού έργο είναι ένα σχολείο στο οποίο συνεχώς αντικαθίσταται η ολοκληρωμένη γνώση από αποσπασματικές πληροφορίες και δεξιότητες? Ένα σχολείο μονόπλευρα προσανατολισμένο στον εξεταστικό μαραθώνιο. Όταν βάζετε τράπεζα θεμάτων και στην πρώτη λυκείου, τη μόνη εκκρεμότητα που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μετατραπεί στο σύνολό του το λύκειο σε εξεταστική αρένα. Δηλαδή, όταν αναγκάζετε τους καθηγητές να δουλεύουν με τα σώσια για να... Κύριε Δημοσάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Δημοσάκη, μιλάει συνάδελφος. Ευχαριστώ. Δηλαδή, αναγκάζεται με τις τράπεζες θεμάτων τους καθηγητές να σπέβδουν να δουλεύουν με τα σώσια για να βγει η ύλη, ανοίγοντας κι άλλο την ψαλίδα για τα παιδιά λαϊκών οικογενειών που δεν αντέχουν να πληρώνουν τα φροντιστήρια. Είναι τελικά άσχετη με την τσέπη και την κοινωνική θέση των γονιών τους και η ποιότητα των μαθητών? Βέβαια, δεν σας προβληματίζει το ίδιο η ποιότητα των αποφύτων για όσους επιτρέπει η τσέπη τους, με τους ίδιους χαμηλούς βαθμούς, να πληρώνουν ένα ιδιωτικό κολέγιο, τον οποίο εξισώσατε τα πτυχία με αυτά των ΑΕΗ, με τις ευλογίες και του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα παραπονιέται. Μήπως ο δεύτερος κόφτης, αυτός του περιορισμού των επιλογών του μηχανογραφικού στο 10% του πεδίου και κατά τη δεύτερη φάση υποβολής για όσα τμήματα περισσέψουν, βοηθάει τελικά στους φοιτητές να σπουδάζουν στις σχολές που πραγματικά επιθυμούν? Περισσότερο θυμίζει κλήρωση jackpot στο τζόκερ, αφού τις ίδιες πιθανότητες θα έχουν οι υποψήφοι φοιτητές να μπουν στη σχολή που επιλέγουν. Και βέβαια αυτό το μαζικό πετσόκομα 20-30 χιλιάδων υποψηφίων θα ρίξει και την οριστική ταφόπλακα για πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια, τον οποίο η χαμηλή βάση δεν αντικατοπτρίζει και αντίστοιχα το χαμηλό επιστημονικό τους επίπεδο, αλλά κυρίως τη μειωμένη ζήτηση λόγω του ασήκωτου βάρους που σημαίνει για τις λαϊκές οικογένειες με την ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα και το απαγορευτικό κόστος μετακινήσεων. Αυτό αποτελεί ακόμα ένα λόγο και για την εγκατάλειψη των σπουδών για πολλούς από τους φοιτητές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κατά κόρον και στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όπως βέβαια και μια σειρά άλλα περιφερειακά τμήματα, και όχι μόνο, που κλείνουν, συγχωνεύονται, αλλάζουν αντικείμενο και όλους αυτούς τους πειραματισμούς τους πραγματοποιούν στις πλάτες των φοιτητών και των οικογενειών τους. Γι' αυτό το επιστημονικό αντικείμενο δεν στεναχωριέστε ποτέ. Η κατηγοριοποίηση λοιπόν των σχολών και κατ' επέκταση των πτυχιούχων δεν στοχεύει στην άνοδο του επιστημονικού επίπεδου, πολύ περισσότερο δεν στοχεύει στην κατοχύρωση ισχυρών επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα οποία με θέρμη μας μίλησε νωρίτερα η κυρία Υφυπουργός. Αλλά ακριβώς το αντίθετο. Στοχεύει σε μια πληθώρα νέων με δεξιότητες, με λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά μεγαλύτερη βέβαια επαγγελματική ευελιξία, πιο φτηνή και πιο στοχευμένη στα ζητούμενα των επιχειρήσεων. Και όταν αυτά τα ζητούμενα αλλάζουν, τους ξαναστέλνετε στην αφετηρία του μαραθωνίου για συλλογή νέων προσόντων. Γι' αυτό βιάζεστε εξάλλου να βγάλετε και από τα πανεπιστήμια πιο πολλούς αποφύτους, για να υπάρχουν και πιο πολλές επιλογές στα ράφια της αγοράς. Τα ζητούμενα αυτά έρχονται λοιπόν σε αντίθεση με την ανάγκη για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο που θα κατοχυρώνει ολόπλευρη μόρφωση με ενιαίο πτυχίο επιστημονικό αντικείμενο, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και κυρίως που θα προσανατολίζει την επιστήμη στις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι και η κοινή λογική, αλλά και η ίδια η ανάγκη της κοινωνίας.